Ο κύριος Πολάκης μάλλον έχει μπερδευτεί. Έχει μπερδευτεί γιατί νομίζω ότι είναι υπουργός μιας κυβέρνησης που για πρώτη φορά πατάει το κατόφλι του Μαξίμου και των Υπουργείων. Και ξεχνάω ότι στο πόστο αυτό που σήμερα βρίσκεται ο κύριος Πολάκης ήταν για 8 μήνες περίπου, 7-8 μήνες, ο κύριος Ξανθός. Σημερινός προϊστάμενός του και υπουργός του Υγείας. Άρα το ερώτημα είναι, αυτές οι φοβερές και τρομερές αποκαλύψεις και τα παραδείγματα περί Λαμπορτζίνη που συνέκρινε το κόστος ενός ασθενοφόρου, που εγώ τα ακούω, δεν τα απορρίπτω όμως, προσέξτε, δεν τα απορρίπτω. Mm-hmm. Θα ήταν χρήσιμο πρώτον να δώσει στη δημοσιότητα ποιος και τι κάνει σπατάλες και αν υπάρχει ίχνος παρανομίας αυτομάτως στη δημοσιότητα και κυρίως στη δικαιοσύνη. Καθαρές κουβέντες, να παίζουν πλέον με τις εντυπώσεις και με τα πυροτεχνήματα. Ένα και δεύτερον, πλέον επειδή είναι σχολιαστής, ούτε είναι στα σφαγιά να κάνει τον καμπόσο και τον αντάρτη, είναι καλό ως υπουργός να πει τι προτείνει. Και βεβαίως μένει να μας απαντήσει ο κύριος Ξανθός. Όλο αυτό το διάστημα ήταν στη θέση του κύριου Πολάκη. Αλήθεια, δεν τα είχε εντοπίσει. Δεν ήξερε. Είτε εντόπισε και δεν ήθελε να τα κουμπίσει. Και το έρθει ο κύριος Μπολάκης, ο πολύς, πολλά υποσχόμενος, να φέρει στο φως. Σκάνδαλα, εντυπώσει και όλα τούτα. Εδώ η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Και ο χώρος υγείας έχει εξαιρετικά προβλήματα και με τέτοιου είδους προσεγγίσεις κάθε άλλο παραβοηθά ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός. Και με στεναχωρεί διότι και οι δύο Κρήτες βουλευτές, υπουργός και αναπληρωτής υπουργός υγείας, και κάνουν σαν να μην γνωρίζουν, κάνουν σαν να μην έχουν ασχοληθεί, σαν να μην υπάρχει το παραμικρότατο πρόβλημα στις δομές υγείας της Κρήτης ολάκερης. Άρα σοβαρότητα κύριε Πολάκη, σοβαρότητα κύριε Ξανθέ. Και εδώ δεν παίζεται. Φαντάζομαι κύριε Αυγενάκη ότι θα δοθούν απαντήσεις για αυτά τα οποία καταγγείλε ο κύριος Πολάκης, γιατί ο ίδιος ήταν που έκανε αυτές τις αναφορές και για κόστος ασθενοφόρων, για σύντηση που αγγίζει στο τετραπλάσιο του ποσού που διατίθενται από πεντάστερα ξενοδοχεία, κάτι τρελές δαπάνες για γυαλιά από 40 εκατομμύρια που αυξήθηκε και πήγε στα 47 εκατομμύρια. Απλά έτσι δύο παραδείγματα ανέφερα. Εγώ σας λέω, δεν απορρίπτω τίποτα από όλα όσα λέει. Δεν υποτιμώ τίποτα από όσα λέει, τίποτα. Τα κρατώ, θέλω και ζητώ και μέσω της παρέμβασής μου στοιχεία. Να λέει ότι η κυρία Δουλεράκη Αγγέλα, γενική γραμματέας εκεί, ως διευθύντρια εκεί, ως διοικητής εκεί, έκανε αυτές τις πατάλες και κύριε της δικαιοσύνης αρμόδια ή αρμόδια για τη διαφθορά, κύριε Ραγκιτζή, ή όργανα και ΔΕ του Υπουργείου. Ελέγξτε άμεσα όμως τι και πώς. Αλλά περιμένω, μην μείνουμε στα πυροτεχνήματα. Και συνάμα θα περίμενα από το βήμα της Βουλής από τον κύριο Πολάκη, το πολλά υποσχόμενο αντάρτη του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης, να μας πει τι προτείνει. Διότι το να βγαίνει στο βήμα της Βουλής βραδιά των προγραμματικών δηλώσεων να καταγγέλνει να ρίξει πυροτεχνήματα, επιτρέψτε να σας πω ότι ο χώρος υγείας είναι τόσο ευαίσθητος που τέτοιου είδους μαγκές δεν σηκώνει. Αν μη τι άλλο, πρέπει να δώσει απαντήσεις ο κύριος Ξανθός. Τι προτείνει και ο Ξανθός και ο Πολάκης. Τι προτείνουν, είναι υπουργοί και υφυπουργός, δηλαδή έχουν υποχρέωση πλέον να επιλύσουν, όχι να σχολιάσουν, να εντοπίσουν και να σχολιάσουν. Δεν είναι ο ρόλος τους η δημοσιογραφία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Αυτό σε ένα βαθμό μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Σε ένα βαθμό, ως αντιπολίτευση. Σε ένα βαθμό, επαναλαμβάνω. Διότι και εμείς ως αντιπολίτευση, αναδικαιώντας ένα θέμα, πρέπει αυτομάτως, για να είμαστε σοβαροί, να ακολουθεί και η πρόταση και η θέση μας. Και αυτή η θέση είναι δεσμευτική μετά για αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό το λόγο και στην ανακοίνωση που έβγαλα στο ΜΕΑΤΙΣ, κάνω μια μικρή αναφορά σε ένα άλλο θέμα. Για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σπύριτζης, αρμόδιος υπουργός υποδομών μεταφορών, αφού σχολιάσαμε τι και πώς, συνάμα υπήρξε μια ολόκληρη παράγραφο με το πού συμφωνούμε και ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας. Ο κύριος Μπολάκης όμως ξεχάστηκε, ούτε αυτό δεν έκανε. Ξέχασε ότι είναι υπουργός πλέον της κυβέρνησης. Που ήταν και 8 μήνες πριν κυβέρνηση, με την ίδια ακριβώς σύνθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και που όλο τυχαίως στη θέση αυτή που είναι σήμερα ο κ. Μπολάκης ήταν ο κ. Ξανθός, και που όλο τυχαίως, αν υπάρχουν τέτοια μεγαλειώδη, τραγικά, φοβερά, τρομερά σκάνδαλα και διασπάσεις δημοσίου χρήματος, πρέπει ο κ. Ξανθός ή να έχει κλειστά τα μάτια του, ή να έχει ανοιχτά τα μάτια του, αλλά μην ξαναδιαβάζει. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής από αυτά τα οποία λέτε καταλαβαίνουμε κύριε Αυγενάκη ότι δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή ενημέρωση ως απάντηση βάσει αυτών που εσείς ζητάτε να δοθούν ως στοιχεία, διότι οι καταγγελίες του κυρίου Πολάκη έγιναν από το βήμα της Βουλής, αναπληρωτής υπουργός είναι, οπότε σημαίνει ότι έπρεπε να είχε και κάποια στοιχεία καταθέσει προκειμένου να ξέρετε κι εσείς τι είναι αυτά τα οποία λέει.
Ένα, είναι υποχρεωμένος, αν θέλει να είναι σοβαρός πολιτικός, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει καμία τέτοια πρόθεση, ή δεν το έχει, ρε παιδί, πώς να το κάνουμε. Αυτή η συμπεριφορά και αυτά τα διπλά ταμεία που λέγει ως δήμαρχος και μετέπειτα το έκανε γαγά και στη συνέχεια για λίγο διάστημα υφυπουργός εσωτερικών που θέλει να πατάξει τη διαφορά στην αυτοδιοίκηση με μηδέν στο επιλύκο έργο και σήμερα ο υφυπουργός υγείας που όμως βγαίνει να καταγγείλει με τον κλασικό αντρισμό, ας πούμε, που τον διακρίνει και που όμως δεν λέει μια κουβέντα για επί της ουσίας. Ωραία. Την ταμπακέρα. Ωραία. Μένει να δοθούν. Θέλω να σας πω ότι εγώ θα έβαζα τίτλο Υπουργείο Υγείας 0. Μηδέν. Σοβαρότης 0. Μένει να δοθούν. Υγείας δίνει σοβαρότης 0. Μένει να δοθούν οι απαντήσεις και επίσημα από τους δύο ανθρώπους που προαναφέρατε, υπουργοί είναι στο Υπουργείο Υγείας, για να δούμε τι είναι αυτό που εκείνοι από τη δική τους την πλευρά λένε, γιατί επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, είναι καταγγελίες τις οποίες ανέπτυξε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Πολάκης και δεν είναι απλά πυροτεχνήματα που μπορεί να υπόθηκαν σε μια κλειστή συζήτηση ή μέσα σε ένα γραφείο. Κύριε Βγενάκη, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Μόνο να πω τούτο, διότι το έχουν καταλάβει και αν το έχουν καταλάβει, θέλω να το πω για να είμαι καθαρός και συνεπής. Δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε πετάει με περισσή ευκολία, και λέω πετάει, όχι καταθέτει, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Πετάει οποιοδήποτε υπουργός, τάχα μου για να στρέψει τα βλέμματα στο πυροτέχνημα, στη λάμψη και όχι στην ουσία του έργου τους, να μένει αναπάντητο. Και η διεκδίκηση και η επιδίωξη από μέρους μας και από μέρους μου ως αξιωματική αντιπολίτευση, να ξέρετε ότι θα είναι σκληρή. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε ακόμα ότι ζούμε στην εποχή των εθνικών. Κύριε Αβγενάκη, τα είπαμε. Και όταν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοντά μας είτε τον κύριο Πολάκη είτε τον κύριο Ξανθό, τους οποίους έχουν απευθυνθεί ήδη αιτήματα για να δώσουν απάντηση σε αυτό που ζητάτε, να είσαστε σίγουρος ότι θα σας καλέσουμε και εσάς.